Η πρόσκληση για να χαιρετήσει εκδήλωση του ΚΚΕ αποτελεί πάντα και μόνο ένα πράγμα. Τιμή για τον ομιλούντα. Όποιες διαφωνίες και ενστάσεις έχει κάποιος, δεν μπορεί να μην δεχτεί ότι το ΚΚΕ ήταν μπροστά στους αγώνες ενάντια στην καταστολή που έλαβε χώρα κατά την περίοδο της πανδημίας. Μπροστά στους αγώνες για τη δημόσια και δωρεάν υγεία με την απαραίτητη στελέχωση. Δίπλα στους εργαζόμενους που άλλοι τους έκοβαν τους μισθούς και το ρεύμα. Δίπλα στους φοιτητές για ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό που θα αποτελεί πραγματικό χώρο μόρφωσης και όχι σούπερ μάρκετ πτυχίων περιφρουρούμενα από διαφόρων τύπων αστυνομίες. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο νησί μας είναι η μόνη απάντηση στις πολιτικές που πάνε τη ζωή μας από το κακό στο χειρότερο. Ένα ψηφοδέλτιο αποτελούμενο από νέους ανθρώπους που συμφωνούν όλοι ότι δεν πρέπει το νησί μας να γίνει φυλακή ανθρώπων. Που συμφωνούν όλοι ότι οι πολιτικές του ΝΑΤΟ δεν είναι απλά επικίνδυνες, αλλά εγκληματικές για το νησί μας. Που βρισκόταν μέσα σε όλους τους αγώνες του λεσβιακού λαού. Από τους αγώνες ενάντια στη δομή της Καράβας και την κατάργηση του Χταόρου, έως την υποχρέωσή μας να τιμήσουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου ενάντια στις κυβερνητικές αποφάσεις. Ο λεσβιακός λαός έχει μία σταθερά. Ξέρει ότι ο μόνος που θα βρίσκεται πάντα δίπλα του, όταν θέλει να διεκδικήσει το δίκιο του, θα είναι το ΚΚΕ και ο βουλευτής του στο νησί. Από τους αγώνες για την τιμή του λαδιού και του γάλακτος για να γυρίσει ο κόσμος στα χωριά μας, έως τις δομές υγείας που τις έχουν διαλύσει. Και μιλάω για μια εμπειρία γενεών τώρα. Μιλάω για τη Μαρία την Κομνηνάκα που δεν σταμάτησε να τρέχει ούτε μέσα στην πανδημία. Μιλάω για τον επιστήμονα τον Σταύρο τον Τάσο. Για τον αγρότη μας τον Σταύρο τον Σκοπελίτη. Τον κοινοβουλευτικό τον Στρατή τον Κόρακα. Και για τον μεγάλο μας αγωνιστή τον Μπαρμπακώστα τον Βασάλο. Στις 22 λοιπόν του Μάη, τα αριστερά έδρανα της Βουλής θα κοσμεί κομμουνιστής βουλευτής από τη Λέσβο. Είμαστε στο κόκκινο νησί και δεν μας κουνάει κανείς από εδώ. Ευχαριστώ.